Τρία τραγικότατα λάθη που κάνεις όταν πας να χάσεις κιλά. Θα μάθουμε σε αυτό το βίντεο ποια είναι αυτά. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας, και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Θα μιλήσουμε για τα τραγικά λάθη τα οποία κάνει ο κόσμος και δεν βλέπει αποτέλεσμα. Τώρα μου πεις εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά, Σαρό. Τα έκανα και εγώ στο παρελθόν. Τα άμαθα, έμαθα. Μετά είδα και τους άλλους που τα κάνουν, τους μαθητές μου, τους θεατές μου, τους φανς, τους φίλους, τους γνωστούς και αυτά. Τα είδα και σε αυτούς. Τα διορθώσαμε και πάθαμε και ξαναμάθαμε. Και μετά από χρόνια, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι αυτά τα λάθη σε σαμποτάρουν σε ένα τέτοιο βαθμό που κάνουν όλες τις προσπάθειες να μην πιάνουν τόπο. Okay, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα όμως, να πούμε για το πιο τραγικό λάθος από όλα τα λάθη είναι ότι τι, δεν κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, κάνοντας like στα βίντεο, καταρχάς κάνεις. Γυμνάζεις έτσι το δάχτυλό σου, κάνεις εδώ πέρα ένα μπρατσάκι, το οποίο μπορεί να μην το βλέπει ένας απλός άνθρωπος, αλλά εκτιμάται ανάμεσα σε εμάς. Δηλαδή, εγώ, άμα δω το χέρι σου, θα δω ότι είναι γυμνασμένο το μπράτσο και θα το εκτιμήσω. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, αν θες να χάσεις κιλά και θες να πετύχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα ως το καλοκαίρι, και που δεν σε νοιάζει το καλοκαίρι, αλλά σε νοιάζει και λίγο, εντάξει, ας το παραδεχτούμε ότι έρχεται το καλοκαίρι και θέλουμε να βγούμε ωραία στην παραλία. Γιατί με όποιον μιλάω, α, Σαρώ, εμένα δεν με νοιάζει το καλοκαίρι, και μετά, α, εγώ θέλω να πετύχω ένα αποτέλεσμα στο καλοκαίρι και εντάξει, θέλω να βγω και στην παραλία. Εντάξει, δεν είναι κακό, απλά το παραδεχτούμε. Θέλουμε να βγούμε ωραία στο καλοκαίρι. Στην παραλία. Και θέλουμε να είμαστε, να χάσουμε τα κιλάκια για μας. Αλλά θέλουμε να είμαστε κυριολεκτικοί στην παραλία. Ας το παραδεχτούμε. Οπότε, αν θες να δεις τον καλύτερο τρόπο, εγώ πιστεύω ότι είναι η διαλυματική νηστεία, ο πιο εύκολος τρόπος για να πετύχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αν θες να δεις περισσότερα για τη διαλυματική νηστεία, έχω κάνει βιντεάκια στο κανάλι μου. Ξεκινάμε αυτό το playlist εδώ πέρα και άρχισε να τα βλέπεις και κάπως έτσι πάει το πράγμα. Πάμε στο πρώτο λάθος. Αερόβια. Τι να κάνει όλος, να κάνει πολύ αερόβια. Και εγώ το έχω κάνει αυτό το λάθος, ακόμα και τώρα πρόσφατα. Και δεν είναι ότι απλά κάνεις αερόβια. Μην γράψεις κανείς, ω, μας λες να μην κάνουμε αερόβια, θες να πεθάνουμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Πήγα, έκανα snowboard. Τώρα στο snowboard έφαγα τον άμπακο. Και πήρα 2-3 κιλά. Οπότε μετά μπήκα σε μια προσπάθεια να χάσω αυτά τα 3 κιλά. Και ήταν πολύ περίεργο. Λέω εντάξει. Αντί να κάτσω, να ασχοληθώ με τη διατροφή μου, να ασχοληθώ με τις μερίδες μου, να ασχοληθώ με αυτό, απλά θα κάνω περισσότερη αερόβια. Οπότε, τι έκανα, έβαλα λίγο ποδήλατο μέσα στην καθημερινότητά μου. Περιμένω 1-2 εβδομάδες, βλέπω, δεν βλέπω αποτέλεσμα. Λέω, κοίτα να δεις, πόσο περίεργο. Θα βάλω και άλλη αερόβια. Βάζω περπάτημα. Βάζω 1 ώρα περπάτημα την ημέρα. Βάζω 1,5, 2 ώρες περπάτημα την ημέρα. Βάζω παραπάνω ποδήλατο. Βάζω να πάω εκεί με τα πόδια. Περίμενα 1-2 εβδομάδες, δεν έβλεπα αποτέλεσμα. Και είχα τρελαθεί. Είχε περάσει ένας μήνας και δεν είχα δει τα αποτελέσματα που ήθελα. Και με είχε σοκάρει, γιατί λέω, ρε φίλε, μετά από τόσο καιρό, μετά από τόση προσπάθεια, μετά από τόση. Πώς γίνεται να μην βλέπεις εσύ, Σαρώ, αποτέλεσμα. Και τι ήταν το λάθος τώρα. Ήταν ότι δεν είχα πειθαρχηθεί στο κομμάτι της διατροφής. Και τι προσπαθούσα να κάνω, να το σώσω μέσω της αερόβιας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια. Μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά 3 ώρες ποδήλατο, που αν έχεις κάνει ποδήλατο μπορείς να με καταλάβεις ότι απλά θα πεθάνεις, θα σέρνεσαι για 1 εβδομάδα, δεν θα αντέχεις να σηκωθείς από το κρεβάτι την επόμενη μέρα, δεν θα σε παίρνει ο ύπνος στο κρεβάτι από τους πόνους του ποδήλατου που έχεις κάνει 3 ώρες έντονο ποδήλατο. Αυτά είναι 2.000 θερμίδες, τα οποία μπορείς να τα φας σε ένα γεύμα έτσι, σε μισό βαζάκι ταχίνι ή σε 3 τοστάκια. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να φας πάρα πολύ και αν δεν πειθαρχηθείς, αν δεν βάλεις αυτό το όριο, απλά θα τρως παραπάνω. Θα πεινάς περισσότερο, θα τρως παραπάνω, θα κουράζεσαι, θα πονάς. Μετά τι γίνεται αυτό. Επηρεάζει τη μυϊκότητά σου, αρχίζεις και χάνεις μύες, επηρεάζει την καθημερινότητά σου, σε κάνει να έχεις χαμηλή ενέργεια, σε κάνει μίζερο. Λες, κάνω εγώ όλη αυτή τη δουλειά, βάζω την τίμια τη δουλειά κάτω, την εργατική. Γιατί δεν βλέπω το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν βλέπεις το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πρώτο λάθος, όχι πολύ αερόβια. Όχι, μην το παρακάνουμε την αερόβια. Η αερόβια είναι λίγο, είναι το extra. Δηλαδή να χάνεις ήδη χωρίς αερόβια και μετά βάζεις την αερόβια. Πάμε στο επόμενο λάθος. Λιποδιαλύτες. Κάτι που είχα κάνει στο παρελθόν είναι: δεν θέλω να κάτσω να πειθαρχηθώ στο κομμάτι της διατροφής, θα βάλω αερόβια, δεν θα δω αποτέλεσμα και μετά θα κάτσω να πειθαρχηθώ. Τώρα, ένα άλλο λάθος που τυχαίνει και κάνω, και δεν είναι ότι το έκανα μια φορά παλιά, το κάνω κάθε χρόνο αυτό το λάθος, είναι θα πιω παραπάνω καφέδες. Και όλα αυτά τα tips που σας λέω. Έτσι. Άρχισα να πίνω καφέ, άρχισα να πίνω και το πρωί, να πίνω και το μεσημέρι, να πίνω εδώ, να πίνω εκεί. Full ενέργεια, full στην τζίτα, μεταβολισμό στο Θεό, να μην κλείνω μάτι το βράδυ. Και τι γίνονταν τώρα. Πάλι δεν έβλεπα αποτέλεσμα. Γιατί ναι, ο καφές θα σου ανεβάσει το μεταβολισμό. Ναι, θα σου μειώσει την πείνα. Ναι, θα σε κάνει να κάψεις παραπάνω θερμίδες. Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά και πάλι μπορεί, επειδή είσαι λέμαργος και επειδή δεν μπορείς να πειθαρχηθείς, τι να κάνεις, απλά να φας περισσότερο. Φας μια πίτσα παραπάνω, φας μια μερίδα παραπάνω, δεν θα σταματήσεις εκεί που πρέπει στο γεύμα σου και θα φας πολύ περισσότερο και πάλι δεν θα δεις αποτέλεσμα. Όσοι λιποδιαλύτες και να κάνεις, όσοι είναι αερόβια και να κάνεις, εάν δεν πειθαρχηθείς και δεν φτιάξεις το κομμάτι της διατροφής, γι' αυτό μιλάω συνέχεια για τη διατροφή σε αυτό το κανάλι. Έχω ανεβάσει αυτά τα vlog που μιλάω για τα γεύματά μου. Έχω ανεβάσει για τη διαρματική νηστεία. Έχω ανεβάσει για λάθη. Έχω ανεβάσει. Όλα είναι για τη διατροφή. Το α και το μέγα είναι η διατροφή στο χάσιμο λίπους και στο χάσιμο
κιλών. Εάν δεν μπει στη θέση του αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταστρέψει σε μια στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να, από το πρωί στο βράδυ να κάνει πράγματα για να ανεβάσει το μεταβολισμό, να μπουστάει το μεταβολισμό σου κουλουπού-κουλουπού, αλλά σε ένα γεύμα μπορεί να τα καταστρέψει όλα αυτά. Να αναιρέσει ό,τι έχει κάνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξέρει, ας πούμε, ότι εδώ είναι το όριο. Και αν φάω, ας πούμε, μια μπανάνα ή μια φέτα ψωμί με ταχύνη παραπάνω, δεν θα δω αποτέλεσμα, άρα σταματάω εδώ, παρά να φάω και μετά να προσπαθώ να το κάψω σε 2 ώρες διάδρομο. Ελπίζω να το κάνω αρκετά κατανοητό. Και το τρίτο, το πιο τραγικό λάθος, που προφανώς τώρα δεν κάνω, αυτό δεν το κάνω, αλλά το έκανα παλιά, είναι... να κάνω ασκήσεις κοιλιακών για να εμφανίσω τους κοιλιακούς μου. Έβλεπα κι εγώ, μικρό παιδί, τώρα χαρά γεμάτο, έψαχνα στο YouTube, πάταγα, ξέρω εγώ, 5 λεπτή προπόνηση για κοιλιακούς. Ήταν ένας τύπος, ένα τούμπανο. Αυτός βέβαια είχε γεννηθεί έτσι. Περισσότεροι γεννιούνται έτσι και απλά δείχνουν μετά στους άλλους πώς να γίνουν έτσι, το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Πας να ρωτήσεις ένα ψάρι, πώς κολυμπάς, ξέρω εγώ. Σου πει, ξέρω εγώ, κάνε μια έτσι και έφυγες. Ήταν ένα τούμπανο τώρα, 5% λίπος. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε αυτό. Πάμε. Το έκανα κι εγώ κακομοίρης εκεί πέρα στο δωμάτιο της μάνας μου μικρός. Έκανα έτσι μετά. Τίποτα. Πάμε πάλι. Τίποτα. Κανένα αποτέλεσμα. Γιατί η ασκήση κοιλιακού απλά γυμνάζει τους κοιλιακούς. Άλλο να φύγει το λίπος, άλλο να εμφανίσει τους κοιλιακούς σου, άλλο να έχει γυμνασμένους κοιλιακούς. Θα κάνεις κοιλιακούς όπως κάνεις όλες τις ασκήσεις. Κάνεις 1-2 ασκήσεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στη βδομάδα σου. Ξέρω εγώ, θα το βάλεις στο πρόγραμμά σου, δεν εντάξει, άμα θέλεις. Να έχεις ένα γυμνασμένο κορμό. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα να φύγουν τα κιλά, να φύγει το λίπος για να εμφανιστούν οι κοιλιακοί. Όλοι έχουμε κοιλιακούς, παιδιά. Το ζήτημα είναι να εμφανιστούν. Αν δεν είχαμε κοιλιακούς, απλά θα λιποθυμούσα, θα πέφτα κάτω. Έχω κάνει βίντεο και πάνω στους κοιλιακούς, πολύ πιο συγκεκριμένο με πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Πάτα εδώ να το τσεκάρεις. Εντάξει. Και όποτε βλέπω στο γυμναστήριο που πάω να ξεκινάει την προπόνησή του με άσκηση κοιλιακών και να έχει την κυλίτσα, κυλάει ένα δάκρυ μέσα μου και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γι' αυτό και στεναχωριέμαι. Οπότε τα λέω εδώ πέρα γιατί δεν μπορώ να πιάσω τον άλλο τον τύπο να του πω σταμάτα να κάνεις κοιλιακός. Αλλιώς θα με χώσουν μέσα ή θα με διώξουν από το γυμναστήριο. Οπότε τα λέω σε σένα να πιάσεις το αποτέλεσμα αυτή τη συμβουλή. Οπότε πάμε να τα συνοψίσουμε. 1. Δεν το παρακάνουμε με την αερόβια. 2. Δεν το παρακάνουμε με τους λιποδιαλύτες. 3. Δεν κάνουμε ασκήσεις κοιλιακών για να αποκτήσουμε κοιλιακούς. Πρέπει να αρχίσουμε να χάνουμε λίπος και κιλά πριν κάνουμε τίποτα από αυτά και μετά όλα αυτά θα έρθουν να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον πράγμα που δουλεύει. Αν δεν δουλεύει, ό,τι και να κάνεις δεν θα πιάσει τόπο. Εντάξει. Είναι σαν να έχεις, ρε παιδί μου, ένα μάξι που έχει μια τέλεια μηχανή, ένα πάρα πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, ένα πολύ δυνατό κινητήρα και να πηγαίνει αέρα πατέρα και μετά να του βάλεις, ξέρω εγώ, έξτρα. Να το κάνεις full extra ή να το πάρεις το αμάξι full extra. Τώρα, αν είναι μια κουράδα και απλά προσπαθεί να κάνεις full extra, η κουράδα παραμένει κουράδα. Δες το πλάνο σου, δες την τηλεματική νηστεία, δες τα γεύματά σου και μετά όλα τα άλλα είναι έξτρα από πάνω. Συμπληρώνουν. Τώρα, εάν θες να δεις ένα σεμινάριο διαλυματικής νηστείας και το πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες μέσω διαλυματικής νηστείας, πάτα εδώ ή το link κάτω στην περιγραφή. Οπότε αυτά είχα να πω και σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Εάν σου άρεσε, ξέρεις να κάνεις, να κουμπώσεις αυτό το like, αυτή την εγγραφή. Πες μου τι άλλο θέλεις να δεις κάτω στα σχόλια και ως την επόμενη φορά να προσέχεις και να γυμνάζεσαι.